Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο αλλάζει και αναβαθμίζεται ποιοτικά, σε μια χρονική στιγμή όπου απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε το αγαπημένο μας άθλημα να ακολουθήσει ενεργά τις εξελίξεις και όχι σαν θεατής, εμείς, μια ομάδα από φίλους και παράγοντες του αθλήματος, ξεκινήσαμε προμηνό να σχεδιάζουμε μια κοινή δράση για την εκβάθρον ανανέωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τη σύνθεση του συνδυασμού μας, η οποία αποτελεί ένα άθροισμα ανθρώπων με διάθεση για προσφορά και αγάπη για το άθλημα. Σήμερα επίσης είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τις βασικές θέσεις του προγράμματός μας που συνθέσαμε, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το μήκος και πλάτος του νόμου, ο οποίος έχει ανοιχτό πολύ δύσκολο νομό, το πιο δύσκολο όπως είπε και ο φίλος Κώστας εδώ από την Κυκλάδο,
υπερβάλλουν αυτούς και έδιναν τον ελεύθερο χρόνο τους για να υπάρχουν αυτά τα πρωταθλήματα. Όλοι μας μεγαλώσαμε με αυτές τις ομάδες, με αυτά τις ακαδημίες που δημιουργήθηκαν μετά και πιστεύω ότι πάρα πολύ καλή δουλειά γίνονται όλα αυτά τα χρόνια, αλλά υπάρχουν περιθώρια να γίνουν πολύ καλύτερα πράγματα. Πήρα το λόγο χτες στη χθεσινή παρουσίαση και το μόνο που είπα, γιατί δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο, και όχι επειδή τυχαίνει να είναι εδώ ο Γιάννης ο Σιγάλας, τον οποίο δεν είναι ότι δεν θέλω να δώσω το λόγο να μιλήσει, αλλά δεν θέλω να μπει κάποια ταπέλα ότι είμαστε οι συνεχιστές του όποιου Σιγάλα, που του βάζουμε πραγματικά το καπέλο, αλλά δεν το κάνω γιατί δεν θέλω να υπάρξει μεταξύ των όλων των νέων υποψηφίων, οι οποίοι είναι όλοι νέα παιδιά, δηλαδή ένα μέσο όρο ηλικία πολύ χαμηλό. Δεν θέλω να νομίζουν ότι θα υπάρξει κάποια συνέχεια σε ό,τι γινόταν. Θα υπάρξει συνέχεια, αλλά σε όλα τα θετικά. Ευχαριστώ λοιπόν όλες τις διοικήσεις. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω το γυναικείο πληθυσμό που πιστεύω είναι πρωτοποριακό, ίσως είναι από τις μοναδικές ενώσεις σε όλη την Ελλάδα που θα έχει εκπροσώπους γυναίκες. Θα μου πείτε τι δουλειά έχουν οι γυναίκες με τον ποδόσφαιρο. Έχουν δουλειά. Γιατί ασχολούνται πραγματικά ίσως πιο πολύ και από εμάς, με τις νεαρές ηλικίες, με τις ακαδημίες. Είναι οι άνθρωποι που κάθε Σαββατοκύριακο με τις καθημερινές είναι κοντά στα παιδιά τους και κοντά στις ομάδες. Και επειδή το πρόγραμμά μας έχει σχέση μεγάλη σχέση με τις ακαδημίες, γι' αυτό και πιέσαμε και πετύχαμε να έχουμε και τρεις γυναίκες υποψηφίους στους εμβριασμούς μας. Σίγουρα η οικονομική κρίση μας έχει αγγίξει όλους μας. Και τα λειτουργικά έξοδα των ομάδων είναι τεράστια. Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες όλες οι ομάδες και αυτές που συμμετέχουν στα μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά και οι μικρότερες που έχουν μόνο ακαδημίες να λειτουργήσουν. Αλλά σίγουρα με τη βοήθεια όλων μας και κυρίως των γονέων από την ΕΠΑ, αλλά και χορηγών που θα κυνηγήσουμε να βρούμε και να βοηθήσουν, γιατί σαν κρατικός μηχανισμός, όπως βλέπετε όλοι σας, ότι δυσκολεύεται ακόμα και τα βασικά να δώσει πλέον στους πολίτες. Πρέπει λοιπόν αυτό το άθλημα, το ποδόσφαιρο που λέγεται, που μας δίνει σε όλους διέξοδο και θα έλεγα χαρά τα Σαββατοκύριακά μας δίπλα στα παιδιά μας, πρέπει να το στηρίξουμε όλοι μαζί, αλλά πρέπει και οι χορηγοί που θα βρεθούν και ήδη έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες γι' αυτό, να βοηθήσουν γιατί σίγουρα είναι το μοναδικό, θα έλεγα, πράγμα που μας έχει μείνει να ασχολούμαστε ουσιαστικά εδώ στις Κυκλάδες και να μας δίνει τόση χαρά. Το γηπεδικό σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά εδώ στη Σύρο, έτσι το γήπεδο είναι σε άθλια κατάσταση παρόλες τις προσπάθειες που έκανε όλη η διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Η Ένωση είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση και εξαρτάται από άλλους παράγοντες και δεν μπορεί έτσι να υπερβάλλει αυτό και να συμβάλλει στην αξιοποίηση του γηπέδου. Πιστεύω ότι αν γίνει κάποιο άνοιγμα σε χορηγούς, σε εταιρείες, σε οτιδήποτε άλλο, πάντα με δημοκρατικές διαδικασίες και με διαγωνισμούς ανοιχτούς, θα μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτό το κομμάτι για όσα χρόνια ακόμα η Ένωση το έχει, γύρω στα 9 χρόνια που θυμάμαι, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια έδρα πραγματική για την Ένωση και αξιούργη. Επίσης, ένα άλλο που θα ήθελα είναι σε κάθε νησί, θα θέλαμε μάλλον, σε κάθε νησί να έχει η Ένωση το δικό της γήπεδο μέσω των ομάδων. Το οποίο με κάποιο τρόπο θα να συμβάλλει και εκείνη, δεν είναι μόνο το οικονομικό, και να τα παιδιά των μειχτών ομάδων, θα πούμε λίγο παρακάτω, να μπορούν να αθλούνται εκεί και να γίνεται ουσιαστική δουλειά. Ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο θα δώσει μεγάλη σημασία, το οποίο όμως δεν θα τα αγγίξουμε απλά, θα το ενισχύσουμε όσο μπορούμε, είναι η διαιτησία. Όλες οι ομάδες έχουν παράπονα. Λογικό είναι το άθλημα τέτοιο που κάποια απόφαση μπορεί να αλλάξει τα πάντα, μπορεί να γίνουν ανατροπές, μπορεί να χαθούν πρωταθλήματα, μπορεί να χαθούν κατηγορίες, να χαθούν χρήματα και σίγουρα αυτό φέρνει άσχημες συνέπειες στους ανθρώπους που αγωνίζονται κάθε μέρα. Οπότε εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σταθούμε δίπλα στους διαιτητές, γιατί πραγματικά εκείνοι είναι ήρωες αυτό που κάνουν και επικρατούν όλα αυτά τα χρόνια, να προσπαθήσουμε να διοργανωθούν σχολές διαιτησίες σε όλα τα νησιά, έτσι να ενταθούν οι προσπάθειες, το οποίο θα έχει βέβαια σαν αποτέλεσμα να μειωθούν τα έξοδα,
τα εξοδολόγια, οι ομάδες να μην έχουν τόσο μεγάλο οικονομικό βάρος, που εμείς στη Σύρο το βλέπουμε είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα άλλα νησιά. Έτσι, τα 50 και τα 100 και τα 200 ευρώ σε σχέση με 700 και 800 ευρώ σε ορισμένα νησιά, σίγουρα είναι δύσκολο να καλυφθούν πλέον. Υπάρχει μια σειρά αιτήματα από όλες τις ομάδες που πραγματικά χαιρόμαστε και σχεδόν όλες οι ομάδες μας έστειλαν αιτήματα που θέλουν να ανταποκριθούμε. Μιλούν για κάποιους αγώνες καθημερινές που δεν ταιριάζουν τα δρομολόγια. Όλα αυτά υποσχόμαστε και όχι κάνουμε μόνο τον επιλογό, αλλά και να μην εκλεγούμε, να προσπαθήσουμε να το φέρουμε στα συμβούλια, να μπορέσουν να γίνονται και καθημερινοί αγώνες, να μειωθεί το αντίτιμο για τις κάρτες που προπονητών μας γράφουν κάποιοι, για τις μεχτές που σας είπα και πριν, να υπάρχει καλύτερη και ποιοτικότερη δουλειά, να υπάρχουν παρατηρητές σε κάθε κύπελλο, οι οποίοι αν μπορέσουμε και πιστεύω είναι από τους πρωταρχικούς στόχους να κάνουμε μια μεικτή ομάδα σε κάθε νησί, είναι ένα πείραμα που το κάναμε φέτος εδώ στη Σύρο με τη συνεργασία όλων των Ακαδημιών του νησιού, να μπορέσει δηλαδή μέσω της Ένωσης, γιατί για να μην έχουμε και προβλήματα ποια ομάδα θα είναι μπροστά, ποια θα είναι πίσω, ποια το καταστατικό, ποιο θα είναι το όνομα, τα μεγάλα νησιά να έχουν λοιπόν μια μεικτή ομάδα σε κάθε νησί, η οποία θα προπονείται ξεχωριστά, ξεχωριστά προγράμματα και μέσα αυτών των δραστηριοτήτων να αξιολογούν τα καλύτερα παιδιά που σιγά σιγά πιστεύουμε θα προχωράνε και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει καλύτερα τμήματα υπονομής, τα οποία πρέπει να βοηθηθούν όλες οι ομάδες, όλα τα σωματεία. Όταν λέμε βοηθηθούν δεν σημαίνει μόνο, γιατί ακούσαμε χθες ότι μοιράζονται μπάλες, μοιράζονται χρήματα και χίλια δύο. Μακάρι να μοιράζονται μπάλες και χρήματα και να μην μοιράζονται άλλα πράγματα και πόσο μάλλον ανθρώπινες συνειδήσεις και να κατευθύνεται ο κόσμος το τι θα ψηφίσει και τι όχι. Και ο νεόν ο ίδιος αυτό το πράγμα. Ένα άλλο πράγμα που ήδη έχουμε πετύχει, αλλά δεν μπορεί να ανακοινωθεί γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση, είναι η ομαδική ασφάλιση όλων των ποδοσφαιριστών σε όλα τα τμήματα. Με ένα συμβολικό αντίτιμο, κάθε παιδί, κάθε νεαρός ποδοσφαιριστής θα μπορέσει να έχει την ασφάλειά του και στη δύσκολη ώρα να ανταποκριθεί η εταιρεία που θα συνάψουμε σύμβαση μετά πάλι από διαγωνισμό και όχι με αδιαφανείς διαδικασίες, να μην υπάρξει κανένα περαιτέρω πρόβλημα. Επίσης, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να βρεθούν οι χορηγοί, σας το είπα και πριν, κάθε πρωτάθλημα, είτε λέγεται υποδομής είτε ανδρικό, να έχει το όνομά του. Όπως το βλέπουμε σε μεγάλες κατηγορίες, ήδη έχει γίνει μια προεργασία με μεγάλους χορηγούς, που πάλι δεν μπορούμε να αναφέρουμε, οι οποίοι θα προσφέρουν όχι μόνο χρήμα, αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή. Και εμείς τιμήσαμε και το αντίκρισμα θα είναι το πρωτάθλημα το ανδρικό να έχει τυχαία ονομασία. Το εφηβικό άλλη ονομασία, το παιδικό άλλη ονομασία. Πιστεύω είναι πράγματα εφικτά, τα οποία όμως θέλουν δουλειά, θέλουν μεθοδικότητα, θέλουν σίγουρα δημόσιες σχέσεις. Οι δημόσιες σχέσεις δικές μας έχουν να κάνουν και με το Δήμο του κάθε νησιού και με την περιφέρεια. Γιατί ακούστηκε χτες ότι εμείς που μιλούσαν χθες δηλαδή, έχουμε καλές σχέσεις με την Ομαρχία, με την Περιφέρεια τώρα και με το Δήμο. Και εμείς λοιπόν έχουμε καλές σχέσεις, γιατί ο Δήμος και η Περιφέρεια είμαστε εμείς. Εμείς οι ομάδες είμαστε. Εμείς θα μιλήσουμε, εμείς θα διεκδικήσουμε και σίγουρα θα τους βρούμε δίπλα μας, πιστεύω, να αγκαλιάσουν και στην όποια καλή και θετική προσπάθεια. Και αυτό το λέω γιατί πραγματικά η πικρία μου είναι ότι όλες αυτές τις μέρες και ειδικά τις νυχτερινές ώρες γινόντουσαν διάφορα τηλέφωνα σε ανθρώπους, θα έλεγα αξιοπρεπείς και αξιόλογους, ειδικά στα μεγάλα νησιά, να επηρεαστούν ή να μην ψηφίσουν κάποιους ή να ψηφίσουν κάποιους συγκεκριμένους. Και αυτό πραγματικά είναι λυπηρό γιατί το 2015 σε μια χώρα που βουλιάζει πραγματικά η οικονομία της. Το μόνο μέρος που έχει μείνει είναι τα νησιά, τα Κυκλαδονήσια, κάποια από αυτά που ανθίζουν κάπως οικονομικά και κάποιοι, θα έλεγα, αιρετοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης να προσπαθούν να επηρεάσουν τις ομάδες και τους προέδρους ότι να ψηφίσουν. Αυτό πραγματικά είναι λυπηρό και οφείλω να το πω.
οικονομική ανακούφιση των σωματείων θα πρέπει να είναι άμεση μέσω των χορηγιών, είτε λόγω των διοργανώσεων που θα αποκτήσουν όνομα, είτε λόγω του υλικού που θα πιστεύω άμεσα θα μοιραστεί. Μετά πιστεύω με την επιλογή μας. Ταυτόχρονα όμως θα συνεχίσουμε να αναζητούμε χορηγούς, δεν θα παραμείνουμε σε αυτούς που ήδη έχουμε βρει, αλλά όταν πιστεύω ότι θα κατορθώσουμε και πάρουμε τη διοίκηση της ΕΨΙΚΛΑΔΟΝ, το πρώτο που θα κάνουμε θα είναι άμεση σύγκληση ξανά γενική συνέλευση, να μπορέσουμε να αλλάξουμε το, θα έλεγα, τη διοργάνωση του πρωταθλήματος, να μπορέσει να γίνει κάτω από άλλα δεδομένα. Πραγματικά ήταν προσωπική μου άποψη, βέβαια τα σωματεία θα αποφασίσουν, ότι αυτό που έγινε φέτος, οι τρεις όμιλοι και μετά να γίνουν τα μπαράζ για την άνοδο, πραγματικά γεωγραφικά βόλεψε πάρα πολύ και κατόρθωσαν τα πρωταθλήματα και τελείωσαν έγκυρα. Αυτό που πάει να γίνει τώρα, βέβαια μετά από απόφαση των ομάδων, να δημιουργηθούν Α και Β κατηγορία, εγώ πιστεύω ότι ίσως μπορεί και να μην ξεκινήσει αν αλλάξει αυτή η απόφαση. Αυτή είναι καθαρά προσωπική μου άποψη. Οι ομάδες θα αποφασίσουν για το τι έχει να γίνει από εδώ και μπρος. Θα πρέπει λοιπόν το καταστατικό να τροποποιηθεί, πιστεύω, της Ένωσης, να εξυγχρονιστεί και να βελτιωθεί η λειτουργία της. Να διεξάγονται γενικές συνελεύσεις, ίσως και σε άλλα μεγάλα νησιά, για να μπορούν και από τα μικρότερα να έρχονται. Και αυτό βέβαια δεν είναι ανάγκη να γίνεται σε βάση μηνιαία, αλλά έστω και μία και δύο συνελεύσεις κάθε χρόνο να κατορθώνουμε να γίνεται σε άλλο νησί, πραγματικά θα είναι επίπονο. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε μεγάλη βάση στα σεμινάρια για προπονητές, διπλωματούχους και μη, σε συνεργασία βέβαια με το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΕΠΟ. Και ένα άλλο τελευταίο το άφησα, το οποίο έχει αφήσει αιχμές σε πολλούς, βέβαια είναι το όριο της ίσως, γιατί δεν άκουσα κάτι ουσιαστικό στην παρουσίαση και επειδή δεν μου αρέσει το μονόλογο, πόσο μάλλον να μιλήσει ένα άτομο ουσιαστικά, φυσικά και να δώσω τον λόγο σε όποιους από τους παρευρισκόμενους να μιλήσουν. Ένα άλλο σημαντικό είναι η συνεργασία με τις μεγάλες ομάδες που πραγματικά έχουν δουλέψει όλα τα χρόνια. Ήδη είμαστε σε επαφή με όλες τις ευρώ τις αθηναϊκές ομάδες. Έτσι δεν χρειάζεται να μπει καμία ταμπέλα ότι κάποια μεγάλη ΠΑΕ είναι πίσω από εμάς. Ότι δεχτήκαμε τηλεφωνήματα, πιέσεις ή οτιδήποτε άλλο, σίγουρα έχουν γίνει επαφές και συζητήσεις. Και ποιος δεν θέλει να έχει συνεργασία με σωματεία που πραγματικά δουλεύουν σωστά. Σας πληροφορώ ότι έχουν γίνει επαφές με όλες τις μεγάλες ομάδες, εξού και το συμβούλιο μας, οπαδικά αν το δει κάποιος, μάλλον σαν φύλαθροι που είναι όλα τα μέλη του συμβουλίου, είμαστε όλοι διαφοροποιημένοι. Κανείς δεν είναι με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, ακόμα και με τον ΠΑΟΚ που έχουμε μέλη στο υποψηφίου στο συμβούλιο μας. Οι σχέσεις μας είναι άρεστες, έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις ακαδημίες. Είμαστε, εγώ προσωπικά, με φίλους και συνεργάτες που δεν ήταν και από τα ονόματα, έχουμε δημιουργήσει την Ακαδημία του Ολυμπιακού Συσίδων, πρώτη. Αργότερα και λόγω του επαγγέλματός μας και με ενέργειες δικές μου, ήρθε και η Ακαδημία του Παναθηναϊκού Συσίδων. Βέβαια, από τον εργάτη όλων αυτό ήταν για τη Σύρο ο Δημήτρης ο Κάπαξ, που δημιουργήσε το 2002 την Ακαδημία 2002. Και το πείραμα που έγινε φέτος, το πείραμα από τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα, να μαζέψουμε από όλες τις ακαδημίες του νησιού 30 παιδιά σε ένα τμήμα μόνο, έδειξε πραγματικά ότι αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει και να προχωρήσει. Κάτι τέτοιο έχουμε σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει τουλάχιστον στα μεγάλα νησιά. Δηλαδή, σε έμφωση σύγχρονο δεν μπορεί να κάνει μια ανοιχτή, γιατί η ίδια είναι μια ανοιχτή. Αλλά η Νάξος, η Πάρος που μας ακολουθεί πιστά, και ήδη δώσαμε και κάποια φοιτητικά η Ακαδημία που τυχαίνει εμείς την Ιχτή, την ονομάσαμε, η Λίτ κάποιοι άλλοι. Πήγαμε και δώσαμε και κάποια φοιτητικά εκεί, είδα τα παιδιά να έρθουν εδώ, δεν προλάβαμε λόγω της προετοιμασίας του Πανεπιστημίου. Είναι κάτι που πραγματικά είναι μέσα στα όνειρά μας και δείχνει τη συνεργασία και την ποιότητα και τις σχέσεις που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα των σωματείων σε κάθε νησί. Δεν θέλω να σας αγαπήσω πολύ, ούτε να υποσχεθώ, δεν είναι άλλο στη δουλειά μου αυτή, ποτέ δεν ήμουν πολιτικός. Ποτέ δεν διεκδίκησα κάποια ψήφο, μόνο στις δικές εκλογές.
Εμείς τα νησιά, οι νησιώτες, οι πραγματικοί νησιώτες, και δεν το λέω γεωγραφικά, γιατί και εμείς έχουμε παιδιά που είναι απεισίρο γηγενή, πάντα είμαστε φιλόξενοι και ξεκάθαροι. Ποτέ δεν πουλάμε τους φίλους μας, ποτέ δεν πουλάμε τις συνειδήσεις μας. Αυτό που θέλω να πω, να δώσω το χέρι στον άλλο συνδυασμό, να κρατήσουμε ήπιους τόνους χαμηλούς, να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε, να μην γράφουμε χαρτάκια πόσους ψήφους θα πάρει ο καθένας και πόσους όχι. Τώρα το Σάββατο, αγαπημένοι και ενωμένοι, πραγματικά, και όταν λέμε ισχύ σε διενώση, εννοούμε ακόμα για αυτό που δεν είναι ο συνδυασμό μας, και αυτή θα είναι η πραγματική ένωση. 2 μέλη εμείς, 9 μέλη εμείς, 7 μέλη εμείς, δεν έχει σημασία. Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για το καλύτερο, για το χόμπι μας. Γιατί εμάς το ποδόσφαιρο είναι χόμπι. Δεν είναι ούτε επάγγελμα, ούτε κάτι άλλο. Ούτε προοπτική για κάτι άλλο. Είναι πραγματικά το χόμπι μας. Αφήνουμε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, τις δουλειές μας και ασχολούμαστε με αυτό. Δεν μας λείπει η δουλειά. Δουλειά την έχουμε. Αν δεν είχαμε δουλειά, θα κάναμε κάτι άλλο σίγουρα. Οπότε, καλό θα είναι να κοιτάξουμε μπροστά τα παιδιά, τις ακαδημίες, τους διευθυντές, τους προπονητές, τους γονείς κυρίως και τις γυναίκες βέβαια και από εδώ και μπρος που πιστεύουμε θα είναι μαζί μας. Αυτά από μένα. Στο τέλος θα μπορέσουμε, αν θέλετε, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες θα ζητούσα βέβαια να μείνουν και να παρουσιαστούν στα site και να μην προπούν όπως έγινε χθες από κάποια site. Και θα ήθελα έτσι να δώσω το λόγο σε κάποιους ανθρώπους που δεν παίζει ρόλο η σειρά, αλλά μας τιμούν ιδιαίτερα με την παρουσία τους. Καταρχήν και λόγω αντιλημμένων υποχρεώσεων, ήθελα να δώσω το λόγο στον γιατρό μας, τον Σέργιο Ναπέρνη, ο οποίος άνθρωπος, ενώ αυτή τη στιγμή έχει ιατρείο, είναι εδώ μαζί μας θυμάμαι την παρουσία του. Πιέστηκε πάρα πολύ, όχι για να έρθει μαζί μας, αλλά για να μην έρθει μαζί μας. Και αυτό πραγματικά μας τιμά, γιατί είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, ιδιαίτερα αγαπητός σε όλα τα νησιά. Και θα ήθελα έτσι 2 λόγια να πει και 2 ιδέες για αυτό το ποδόσφαιρο, που ο οποίος το τιμά για αυτό με την παρουσία του όλα τα χρόνια και σίγουρα είναι δίπλα μας αυτόν τον αγώνα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω τα πολύ θερμά του λόγια του κ. Καφέρη. Για μένα την μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Πριν ξεκινήσω, θέλω να πω ένα συγχαρητήρια. Είναι το λιγότερο για την δημιουργία που αναφέρθηκα στη συγκάτη της αίθουσας. Από το Ρέντο Καφέρη, μια πολύ ιστορική αίθουσα, η οποία από ό,τι βλέπετε έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που δεν πιστεύει κανείς πως ήταν πέρυσι και πως είναι τώρα. Ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια για το δημοτικό της αίθουσας. Όταν πριν ένα μήνα περίπου ο κ. Φρέντης με πλησίασε και μου πρότεινε να θέσω υποψηφιότητα για την Εύση Κλάδα μαζί του, του απάντησα ότι είναι πολύ τιμητική η πρόταση αυτή σε μένα, αλλά λόγω των πολύ μεγάλων υποχρεώσεών μου, τον ευχαριστώ πολύ, αλλά πολύ δύσκολο να το συμμετάσχω, γιατί πιστεύω ότι όταν δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, είναι κρίμα να ασχολείσαι με κάτι που δεν θα μπορείς να αφιερώσεις χρόνο για να φέρεις επέρας. Όμως, κύριες και κύριοι φίλοι συνάδελφοι, δεν μου αρέσουν οι παρεμβάσεις και οι απειλές που ακολούθησαν προς εμένα για να μην θέσω υποψηφιότητα με τον κύριο Φεδέρη. Αποφάσισα λοιπόν να βοηθήσω αυτή την ομάδα των νέων ανθρώπων που μοιάζονται πραγματικά για την επικρατή του ποδόσφαιρου και από αναλύοντάς μου το πρόγραμμά τους, κατάλαβα αμέσως το όραμά τους. Κάποιοι με ρώτησαν τι σχέση έχω εγώ με την ΕΕΣ για να συμμετάσχω στις εκλογές της Ευστικλάδου. Έχω λοιπόν να τους απαντήσω ότι μετά τη 12ετή συνεχή παρουσία μου στα γήπεδα του Ευστικλάδου, ως ιατρός των αγώνων, νομίζω ότι εγώ μπορώ πλέον από τη θέση του δεύτερου σύμμα της Ευστικλάδου, εάν εγώ φυσικά, να προσφέρω κάτι, να βάλω ένα λιθαράκι κι εγώ στο να ανέβουμε ένα σκαλί παραπάνω. Πάντα στο καθήκον, κάτω από το κρύο, τη ζέστη, τα χιόνια πολλές φορές, έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια μεγάλες στιγμές. Στιγμές συγκίνησης, αγωνίας, άγχους και χαράς. Αυτός έχω γνωρίσει όλους εσάς που εκπροσωπείτε τα αθλητικά σωματεία των Κυκλάδων. Έχω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ όλα αυτά τα χρόνια που πάντοτε μου δείχνατε την αγάπη σας στο γήπεδο, αφού επιτακτικά μου ζητούσατε όλες οι ομάδες να βρίσκομαι
Πάντα εγώ ως γιατρός στα γήπεδα σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου, αφού μου πιστευτήκατε τα παιδιά σας. Δεν σας κρύβω ότι αυτό ήταν μια τεράστια ευθύνη για εμένα, αφού στα δύσκολα χρόνια της αρχής της αδειοδρομίας μου, μου έλειπε η πείρα. Αυτό όμως με βοήθησε πολύ και όλοι εσείς φυσικά που κάθε μέρα με ψυχώνατε για τα μέτρητα χιλιόμετρα που έγραφε το χρονόμετρό μου σε καθαγόνα. Χαίρομαι που δεν θρυνήσαμε κάποιο θύμα μέσα στο γήπεδο όλα αυτά τα χρόνια και πιστεύω ότι οι συνάδελφοι γιατροί που συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα γήπεδα με αντικαθιστούν επάξια, αφού εγώ δυστυχώς ως γιατρός αγώνων πλέον και επίσημα, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, κρέμασα τα παπούτσια μου. Λόγω του γιατρού μου, ο ελεύθερος χρόνος είναι πολύ λίγος. Για την απόφαση μου αυτή, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, είμαι πολύ συγκινημένος. Αλλά μαζί και ευχαριστημένος, γιατί πιστεύω ότι κάλυψα επάξια και επαρκώς τον τίτλο του γιατρού αγώνων. Σας καλώ λοιπόν όλους εσάς που αγαπάτε το ποδόσφαιρο και τις Κυκλάδες γενικότερα, να δώσετε την ψήφο σας σε αυτή τη νέα ομάδα ανθρώπων, που πιστεύω ότι μπορούν να προσφέρουν πολλά στις Κυκλάδες. Αφού όλα κάποτε πρέπει να αλλάζουν και τα πρόσωπα πρέπει συνεχώς να ανανεώνονται. Δώστε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να προχωρήσουν, να ανανεώσουν και να οδηγήσουν ψηλά την νέα Κυκλάδα, εκεί που τις αρμόζει. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ήθελα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παρίση, ο οποίος ήρθε μας έκανε την μηνάδια από τον Μύκονο, να πει δύο λόγια. Καταρχάς να συγχαιρετήσω τη θερμή μου καλησπέρα σε όλους. Πρωτίστως πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Φρέρη, ο οποίος μου έκανε την τιμή να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο το υποψηφίο για την Νέα Κυκλάδα. Εκείνο που θέλω να πω για όλους σας είναι αισθάνομαι πραγματικά ένα δέος όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ από τη θέση του φιλάθλου, τις προσπάθειες που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σαν και εσάς που είσαστε υπεύθυνοι για τις ομάδες των Νέα Κυκλάδα. Είσαστε πραγματικά ήρωες και είσαστε στο δυσκολότερο νομό. Όχι ίσως, σίγουρα στο δυσκολότερο νομό. Σκεφτείτε ότι οι εταίροι μας, όπως ακούτε όλες αυτές τις μέρες, δεν μπορούν καν να καταλάβουν τι εστί να είσαι νησιώτης. Και ιδίως δηλαδή τη σκέψη να ασκούμε, να μάθουν πώς διοργανώνεται τα πρωταθλήματα εδώ στην έξω κλάδα. Θα μας κοιτάζουν, νομίζω, με το βλέμμα του ροφούμενο. Εγώ παλιά ήμουν ένας παράγοντας, ο οποίος έκανα την πορεία μου σε κάποιο σωματείο και διακρίθηκα στον οργανωτικό τομέα. Όταν μου είπε ο κύριος Φρέδης να συμμετάσχω, παρά το προχωρημένο λίγο της ηλικίας μου, είπα θα βοηθήσω, εάν είπε εγώ φυσικά, θα κάνω πράγματι ό,τι είναι δυνατόν. Εκείνο που δεν θα σας πάω παραπάνω χρόνο, εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι όλοι μαζί πρέπει να έχουμε ένα κουράγιο, δύναμη και αν και εφόσον όποιος από εμάς εκλεγεί, πρέπει να έχει δύο πράγματα στο μυαλό του. Πρέπει να ανοίγει με δημοκρατικά, τίμια και με σύνεση. Ειδικά δημοκρατικά, και πρέπει να είναι πάνω απ' όλα τίμιος. Γιατί βλέπετε και ακούτε τι γίνεται γύρω μας. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Δεν έχω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα λίγο τον κύριο Πολυκατριώτη και Αντώνη, που είναι εκείνο σαν κοιμήκον. Ενώ παράλληλα περνάω στο βήμα, να σας πω ότι έχουμε από την Πάρα εκπρόσωπο, από την Άξο, από τη Σέριφο, από την Άνδρο, οι οποίοι άνθρωποι λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούν να έρθουν εδώ. Μάλιστα, ένα ξεκίνησε με το σκοτώ κάπω από την Πάρο, αλλά ο άνθρωπο γύρισε πίσω και μα έχει στείλει το μήνυμά του. Αλλά να μην σα κουράζω με αυτά. Αν θέλετε, κύριε Πολυκατριώτη, θα μα πείτε δύο λόγια.
Είμαι χρόνια στο σωματείο, από το 95 στην Μύκονο, δεν προσπαθώ να βγάζω παιδικές πραγματικές στο παρελθόν μου. Όλα τα χρόνια έχουμε ζήσει και πίκρες και χαρές γενικά, όσο είναι τα οικονομικά μας ο κ. Φέρης, συνέχεια να βρεθώ σε ένα καλύτερο μέλλον. Και εγώ θα δεχτεί, όπως ο κ. Αφέρης, πιέσεις, ακόμα μέχρι και χτες, στο τηλέφωνο. Δεν υπήρξε ανταπόδοση και είπα ότι εκεί που θέλει να παίξει ο καθένας να κάνει την πολιτική του, δεν είναι πολιτική η Ευσυγκλάδο, είναι άνθρωποι που στεγάζουν για ένα καλύτερο μέλλον. Και πολιτική του για μένα δεν υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι και οράματα που κάνουν για το μέλλον της Ευσυγκλάδο. Και όχι κομματικά. Τα κομματικά σχέδια πράγματα, όπως οι τοπικές εκλογές, είναι κακό για μένα. Ψηφίσει άτομα και ανθρώπους μπορούν να σταθούν και να αποδείξουν τι μπορούν να κάνουν στο μέλλον. Θέλω να υποσχεθώ κι εγώ, αν είναι εκλεγμό, θα προσπαθήσω για ό,τι καλύτερο να είμαι συνεπής και καταρχήν να είμαι εισάξιος σε όλα τα μέτωπα. Αυτό που πρέπει να γίνει θα γίνει. Δεν υπάρχει διάκριση σε κανέναν, σε όποια ομάδα και να είναι εξωτερικό αυτό, ό,τι γίνει και στην ομάδα και στην άλλη. Μπορεί να υποσχεθεί από μια ομάδα, αλλά αυτό δεν τα πιστεύω. Θα γίνει μια τιμωρία που σκάλει. Παράδειγμα, έτσι και τις ομάδες μου τις πρώτα είναι και να γίνουν σίγουρα και στις άλλες. Δεν θα ξεχωρίσω καμία ομάδα, θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερο μου εαυτό και από εκεί και πέρα εσείς θα αποφασίσετε για το καλύτερο του κοινωνικού ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα ένα από τα κορίτσια μου να πει δύο λόγια, όχι πολλά, για να φανεί ότι μπορούμε να μιλάμε. Λοιπόν, θα καλέσω την κυρία Ρούσου και την κυρία Μητάκη. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ρένο που ήθελε να μπω και εγώ στο ψηφοδέλτιο. Είχα ασχοληθεί για 10 χρόνια ήμουν στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου που έσυρε το 2002. Ήμουνα 2 χρόνια αντιπρόεδρος, τα 2 τελευταία χρόνια γραμματέας και αποφάσισα να μπω και στο συνδυασμό που να βοηθήσω και εγώ όσο μπορώ, κυρίως για την υποδομή για τα μικρά παιδιά όσο μπορώ. Ευχαριστώ. Για να δώσουμε και λίγο καλλιτεχνικό τόνο, θα ήθελα τον κύριο Ρεσίπηλια να πει ένα μικρό χαιρετισμό και όχι τραγούδι. Καμιά φορά οι άνθρωποι αναρωτιούνται πώς βρίσκεται ένας άνθρωπος σε έναν χώρο, όσο δεν ξέρω, πώς είναι σε έναν χώρο που εκπροσωπεί το ποδόσφαιρο. Ανάμεσα από τους που πρέπει να είναι κάποιος ή πας περιπτώσεις. Έχω πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Από 13 χρόνια μέχρι τη Β' Εθνική που είχα την τιμή να παίξω και στην δεύτερη ομάδα του ΑΟΣ μαζί με τον Ανδρέα του Φωτεινιά και με άλλους πολλούς και άλλα παιδιά. Το ποδόσφαιρο πάντα είχα την αίσθηση ότι είναι το πιο έτοιμο παιχνίδι και εξηγούμε. Στο ποδόσφαιρο όσο πια θέλει να κρεμίσει τα πράγματα, όσο κι αν δεν ζητήσει βοηθήσει ή όψη να σε βοηθήσουν, είναι την παλάμη και ούτε βοηθήσει. Πρέπει στο γήπεδο που παίρνει μέσα, αν τα καταφέρει, θα καταφέρει. Βέβαια, μπορεί να σε σπόξουν και εκεί. Εγώ, όταν μου είπε ο Ρένος ο Φέρης να βάλω στο συνδυασμό, πάω στην εξαιρετική επιτροπή και έχω ένα όραμα. Ένα δικό μου όραμα. Το είχαμε επιχειρήσει με τον Ρένο τον Φέρη και είχε ένα καλό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι η Ευσυγκλάδο πρέπει να αποκτήσει δημόσιες σχέσεις σε επίπεδο πολύ ψηλό και να προβάλλεται μέσα από διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ποδοσφαιρικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που να συνδυαστούν αυτά τα δύο πράγματα, ώστε να θέλουν να πλέον το ποδόσφαιρο φέρνει κοντά και αθώνουν του πολιτισμού. Δηλαδή, ο μαθητισμός και ο πολιτισμός πάνε μαζί. Και ελπίζω στον τομέα αυτό, εάν και εφόσον εκλεγεί ο συνδυασμός, βοηθήσω σε αυτό το τομέα. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έτσι κι αλλιώς το λέω, ξέρω εσύ πριν.
βοηθάει οπουδήποτε του συνήθεια. Ένα μικρό διευθυνό ήθελα μόνο από το φίλο μας τον Μάριο Μουτσαγοράδη, ο οποίος έχει την καταγωγή του Σαντορίνη και ασχολείται και με το εργατικό κέντρο χρόνια και σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι άθλημα της εργατιάς και να έχει και λίγο τόνο από εκεί η εκδήλωσή μας. Καλησπέρα για εμένα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ρένο το Φέρι για την τιμή που με έκανε να είμαι στο ψυχοδέλτιο και μαζί με τους άλλους συνειδοψήφιους. Πιστεύω και ελπίζω ότι το ψυχοδέλτιο μας θα το τιμήσουν οι Κυκλάδες, μια που βλέπουμε το τι γίνεται γύρω μας, ξέρουμε ο καθένας ποιος είναι και τι είναι. Πιστεύω ότι η επιλογή που θα γίνει θα πάει το κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο ακόμα πιο μπροστά, γιατί οι άνθρωποι που απαρτίζουν το ψυχοδέλτιο είναι όλοι πολύ πετυχημένοι σε αυτό που κάνουν επαγγελματικά και έχουμε καταρτήσει έτσι το ψυχοδέλτιο να είμαστε μία ομάδα, μία γροθιά όπως είναι το σήμα μας, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που χρόνια τώρα αναζητούμε, να δούμε κυκλαδίτικες ομάδες, ακόμα και στη Σούπερ Λίγκ. Θα ήθελα ακόμα να πω ότι δεν είναι μόνο η καταγωγή της οικογένειας από τη Σαντορίνη και παρακολουθούμε συνεχώς, είναι και η γυναίκα μου από τη Μήλο. Και ανελιπώς όλο τον χρόνο πήγαινε ερχόμαστε και Μήλο και Σαντορίνη ακόμα και στα άλλα νησιά όταν βρίσκουμε την ευκαιρία και παρακολουθούμε τα πρωτάθληματα. Γι' αυτό να είστε σίγουροι ότι θα εξακολουθούμε να παρακολουθούμε όλα τα πρωτάθληματα και είμαστε βέβαιοι για την επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να πούμε
η χορηγία είναι αυτή και τελείωση. Πιστεύουμε ότι μπορέσουμε μέσω τελειών ανταγωνιστικών μεταξύ τους να καταλήξουμε σε κάποιους διαγωνισμούς, οι οποίοι διαγωνισμοί θα οφέρουν το τελικό πλοίο δότη, οι οποίοι θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κυβερνήτικου ποδοσφαίρου και σίγουρα στην προβολή τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που μπορούμε να διαβεβαιώσουμε. Και όχι να αντάξουμε ούτε για χρήματα, ούτε για μπάλες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ότι σας το είπα, το παραδέχτηκα και εγώ, ότι δεχτήκαμε πιέσεις από όλα πραγματικά τα σωματεία των Αθηνών, με τον Ολυμπιακό που μου άρεσε σχέσεις, σας είπα, είχαμε την Ακαδημία του Ολυμπιακού Συστήρου. Με τον Παναθηναϊκό το ίδιο, με δική μου πρωτοβουλία είναι η Ακαδημία του Παναθηναϊκού Συστήρου. Με την ΑΕΚ έχουμε σίγουρα αρεστή σχέση, γιατί με γέννημα θέμα παιδί της ΑΕΚ και μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Οπότε από εκεί μετά ο Ατρόμητος Αθηνών ήδη έχει ξεκινήσει συνεργασία με γειτονικό σωματείο εδώ, γειτονικό νησί. Αυτό σιγά σιγά πρέπει να πάρει μεγαλύτερη σάρκα χρωστά και οι ομάδες ειδικές μας, οι μικρές ομάδες ειδικές μας και μέσω της Ένωσης ή κάτω από την ομπρέλα της Ένωσης να μπορέσουν να συνεργάζονται, να παίρνουν τεχνογνωσία και οτιδήποτε άλλο μπορούν να πάρουν κάτω από σίγουρα ανταγωνισμό θα ήταν ξεκάθαρο. Ένα τρανό παράδειγμα το οποίο έχουμε κατηγορηθεί είναι ο ΕΑΣΥΟΥ, το οποίο τυχαίνει να είναι μέλος. Έτσι έχω περάσει από όλα τα Συριανά σωματεία, από την Άνω ΣΥΟΥ, τον Αστέρα ΣΥΟΥ, τον ΑΟ ΣΥΟΥ έχω μεγαλώσει από μικρό παιδί, είμαι γραμμένος στο σωματείο αυτό. Όλες αυτές οι ομάδες, ο Άγιαξ κυρίως, έτσι έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, ότι κάτω από τη συνεργασία με μεγάλα σωματεία, πόσο μάλλον διεθνή σωματεία, έχει πετύχει αυτά που έχει πετύχει. Δεν είναι τυχαίο που ο ΕΑΣΥΟΥ, έτσι αφήνει το πραγματικό του όνομα, το κανονικό του όνομα, κατόρθωσε πέρσι με τα ψέματα σε εισαγωγικά να κατακτήσει αυτό το πρωτάθλημα κυκλάδων, που δεν ήταν σκοπός του, θα ήταν πρωταρχικός. Αυτό και μόνο δείχνει ότι η ανανέωση και το να κοιτάμε προς τα μπροστά, έχοντας τα παιδιά και τις ακαδημίες πάνω απ' όλα, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Οπότε δεν μπορώ να σας αναφέρω ονόματα. Σας διαβεβαιώνω και όχι σας τάσω σαν πολιτικός ότι υπάρχουν επαφές και από εμάς αλλά και από τους χορηγούς προς εμάς για να πετύχουμε πράγματα. Δεν τάζω τίποτα, δεν λέω ότι το χρήμα είναι άφημο. Έτσι είπαμε, υπάρχει κρίση, αλλά μέσα από τα νησιά που είναι η βιτρίνα μας μπορούμε να διεκδικήσουμε και να φέρουμε πραγματικά την ανάπτυξη στο κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο. Δεν πισωπεδώνουμε, δεν επιδετήσουμε, δεν λέμε ότι είναι τίποτα. Αν δεν ήταν η Ένωση, το είπα σε αυτή την αίθουσα στο ξεκίνημα της προσπάθειας της ΕΒΙΤ. Αν δεν ήταν η Ένωση το 1980 από αυτούς που ξεκίνησε, οι οποίοι θα τιμηθούν σε ειδική εκδήλωση, και αν δεν βγούμε εμείς, θα το προτείνουμε στη νέα διοίκηση. Πρέπει όλοι ένα προ ένα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι και οι παράγοντε των σωματείων να τιμηθούν πραγματικά. Αυτό που είπε ο σεβαστό εδώ ο κ. Παρίση, έτσι. Έχουν δώσει και τη ζωή του ορισμένοι προκειμένου αυτά τα δύσκολα αθλήματα να φτάνουν και να είναι σε εξέλιξη. Αυτή είναι η απάντησή μου, δεν ξέρω αν θέλει κάτι άλλο. Να καταλάβω στο θέμα των χορηγιών. Κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να έχετε υποχρέωση μάλλον να εξηγήσετε προ τον κόσμο που μα παρακολουθεί. Κάποιες επιχειρήσεις που διατηρείται, χορηγούν ήδη ομάδες. Αυτό συνάδει από, με το γεγονός ότι εσείς διεκδικείτε την πρόεδρο της ΕΠΣΑ. Αν συνάδει όχι, αν έκανε μια ομάδα, σίγουρα δεν συνάδει. Τη στιγμή που βοηθάς όποια ομάδα κινείται γύρω σου και σε οποιοδήποτε άθλημα, σίγουρα συνάδει. Το ξέρετε και εσείς από το site που διατηρείτε, ότι έχετε τόσους χορηγούς από όλες τις επιχειρήσεις, έτσι μακάρι και εγώ να μπορέσω, γιατί πραγματικά σας διαβάζω, σας παρακολουθώ, να μου επιτραπεί να πω και εγώ στο δικό σας site ως διαφημιστής και σας το κάνω, σας το λέω ανοιχτά στον κόσμο. Έτσι, και όχι σαν τέλος. Φυσικά και συνάδει, αυτό δεν αλλάζει, είναι πραγματικά ένα τρόπο ζωής, έτσι, κάποια από τα αριστερήματά μου να τα διαθέτω για αυτόν τον ιερό σκοπό που για μένα είναι τα παιδιά. Η συνέχεια βέβαια των παιδιών είναι το παιδί, είναι οι μεγαλύτερες ομάδες και πάει λέγοντας. Αυτό δεν μπορεί να σταματήσει, πρέπει να γίνεται σε όλα τα θέματα, πραγματικά σε όλα. Ακόμα και στο beach volley που είναι εδώ στην πλατεία κάποια στιγμή, αν θυμάστε.
προπονητή, αν μπορείτε να μας πείτε δύο-τρία παραδείγματα τι μπορεί να γίνει. Εγώ για να πείσω μόνο πολύ για να κάνω τις απαντήσεις. Το σχεδιασμό είναι σε διαδικασία. Η διοίκηση των σωματείων σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται και ούτε είναι και πρέπει να συνδέεται με τη διαιτησία. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να θέσουμε τις βάσεις να αναβαθμιστεί το αντικείμενο, να αναβαθμιστούν οι παράγοντες της διαιτησίας, στους οποίους εμείς δεν έχουμε κάνει υπόθεση ούτε να παρέμβουμε. Μπορούμε όμως να διευρύνουμε το γνωστικό του αντικείμενο, να διευρύνουμε την φυσική του κατάσταση με κάποιες περαιτέρω ασκήσεις, να τους βοηθούμε στην εγκύμαση. Να τονώσουμε τα σεμινάρια ώστε να επιμορφώνουν τα τακτικότερα και όλο αυτό αθρηστικά θα οδηγήσει και στην αναβάθμιση του στου πίνακε. Μπορεί να μιλήσουμε και για τοποθέτηση άλλων προσώπων και λοιπά, στι θέσει υγεία, σε επιτροπέ. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που εκλέγεται νέα διοίκηση, προφανώ παρεξετάζονται και όλε τι επιτροπέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αξιοποιηθούν άτομα τα οποία είναι για το ποδόσφαιρο και αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Κοντά μα είναι και ο Πέτρο Αραβζέο, μεγάλο φίλο του ποδοσφαίρου, μα έκανε τιμή, είναι υποψήφιο με τον άλλο συνδυασμό. Είτε βγούμε εμεί, είτε βγει ο άλλο συνδυασμό, υπάρχουν στελέχη, να πέτρο στην εδώ, ο κ. Ζαβέζο, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε κάθε επιτροπή. Δεν σημαίνει ότι αυτό που κερδίζει, μη ταινίζει και πράγματι. Ναι, ναι. Οι ερωτήσεις είναι πάντα ωραίες. Αν εννοείς τη δική μου ερώτηση που έκανα στον κύριο Καστιγιάννη, σίγουρα δεν απαντήθηκε και από τι ώρα έκανα. Συγγνώμη, δεν έκανα φωτογραφική την ερώτησή μου. Όχι, δεν κατάλαβα. Φωτογράφησε, ποιο με φωτογράφησε. Ο κύριο Καστιγιάννη, ναι. Ήρθε σε φωτογράφηση και είπε, απευθύνθηκε ευθέως ο πρόσωπο. Ναι, ότι. Ότι είπαμε για τι μεθοδεύσει μέσω. Μίλησα ακόμα και για χρήματα. Μα ο ίδιο σα το είπα. Ότι υπάρχουν μεθοδεύσει προ εμά. Από μπάλες, από χρήματα, από διάφορα άλλα που δεν χρειάζεται να πούμε. Έτσι. Και ο ίδιος το λέει. Και προς εμάς υπάρχει αυτό. Και προς εμάς. Ακόμα και με τα μεσονύχτια τηλεφωνία. Από. Τηλεφωνήματα τα οποία μας. Μας το είπε και ο γιατρός πριν, τους προκαλούν να μην. Κατεβούν στο συνδυασμό μας ή να βάλουν σε κάποιο άλλο συνδυασμό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είμαστε ξεκάθαροι. Σας είπα, σας μίλησα για χορηγίες. Οι χορηγίες έχουν να κάνουν μετά τις εκλογές. Θα υπάρχει ανοιχτή συνέλευση των σωματείων, θα γίνουν προτάσεις και ο καλύτερος δεκτή είμαστε. Θέλω να μας δώσουν όλοι, να μας δώσουν όλοι χρήμα. Όχι όμως πριν, μετά, αυτό που είπαμε και χτες. Άρα πριν δεν έχετε. Εγώ διαψεύδω τον κύριο Καστιγιάννη, εμείς προσωπικά δεν έχουμε κάνει καμία παρέμβαση τέτοια, καμία μα καμία. Από και μετά, το Σάββατο, κοντή γιορτή. Αυτό έχουμε. Απλά να ήθελα να θέλει ο κύριος Πέτρος Ραουζιώνης, εγώ πήρα το λόγο μου χτες μόνος μου, έτσι, γιατί με τον Χρήστο είμαστε χρόνια φίλοι και συνεργάτες σε πολλά θέματα. Και είναι ωραίο να υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος, δημοκρατικός. Όλοι μας ενώνουν, πιστεύω, όμορφη σκέψη για το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν το ίδιο θα έκανε κάποια ερώτηση, αλλά αν θέλει να έρθει στο βήμα, να μας πει εκείνος δύο λόγια. Όμως θα είναι και ωραία. Δεν πει ένα χαιρετισμό. Αυτό το. Έλα, έλα. Ωραία, ευχαριστώ. Δεν απαγορεύω. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το μόνο που θέλω να πω είναι καλή επιτυχία σε όλους, γιατί βλέπω γνώριμα πρόσωπα που έχουμε συμβιώσει τους περισσότερους σαν παράγοντες και σε άλλες σε διαφορετικά σωματεία. Γιατί και εγώ είμαι σε αυτό το χώρο από το 2008 την Άνω Ζήρο και να υπάρχει μια καλή επιτυχία που παθεί ο καλύτερος και ο πιο άξιος να σας κερδίσει. Μακάρι και το καινούριο συμβούλιο που θα προκύψει να έχει μια συνεργασία
θα έλεγα ειρηνική πάνω απ' όλα για να μην υπάρχουν ανταλλαγές επιστολών ή απειλών ή οτιδήποτε άλλο. Άλλος. Κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσει. Η μία είναι μια υπόθεση εργασία. Σε ένα σενάριο μία και μόνο ομάδα ή κάθε εργασία θα την αντίθεση. Ναι. Είστε αντίθετοι ή κάτι. Εμείς είμαστε υπέρ της Ένωσης, αυτό είναι και το σήμα μας. Μακάρι κάθε νησί να έχει μια γερή, δυνατή, ισχυρή ομάδα. Δείγμα γραφής ήταν φέτος της Ήρος. Βλέπετε εδώ εκπροσώπηση από τις δύο ομάδες του νησιού, και τον ΑΟ Σύρου και τον Νέα Τασίρου. Ο ΑΟ Πάγος Σύρου, παρόλο ότι έχει προσκληθεί και επισήμως και με μήνυμα και με fax και με email και στον δρόμο, από ό,τι βλέπετε, απέχει από εδώ, δεν θέλει καν να ακούσει τις προτάσεις μας. Ελπίζουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να μην επηρεαστεί από κάτι άλλο και να ψηφίσει λογικά και όπως πρέπει. Οπότε λοιπόν το παράδειγμά μας το είδατε φέτος, ΑΟ Σύρου και ΕΑ Σύρου ανταγωνίζονται μεταξύ τους, συναγωνίζονται, αλλά μία ομάδα είναι μπροστά. Μοιραία είναι η ομάδα της καρδιάς των Συριανών. Εγώ σας είπα, είμαι στον Νέα Δασίου γραμμένος, είμαι και στον ΑΟ Σύρου γραμμένος. Θέλουμε, δεν θέλουμε, ο ΑΟΣΥΡΟ είναι μπροστά. Και θα είναι πάντα μπροστά. Και όχι μόνο λόγω ιστορία. Το ίδιο γίνεται και στην Άξο. Το ίδιο γίνεται και στην Πάρο. Το ίδιο γίνεται και στη Σαντορίνη. Κάθε νησί σιγά σιγά βγάζει μια ομάδα μπροστά. Δεν σημαίνει ότι οι άλλες ομάδες και οι ακαδημίες, σας το δείχνουμε και εδώ μπροστά σήμερα, ότι οι ακαδημίες σταματούν να λειτουργούν. Οι ακαδημίες είναι που τροφοδοτούν τη μεγάλη ομάδα. Και πρέπει να τροφοδοτούν. Να σταματήσουμε πια να φέρουμε μισθοφόρους, θα στο λέω εγώ που έχουμε φέρει άπειρους τόσα χρόνια από σχολείο μας, να παίζουν τα δικά μας παιδιά και να δίνουμε το δικαίωμα στον Συριανό, στον Αξιώτη, στον Παριανό, στον οποιοδήποτε κυκλαδί του ποδοσφαιριστή πραγματικά να παίζει και στα μεγάλα σαλόνια σιγά σιγά. Σε περίπτωση εκλογής σας, πώς θα καταφέρετε να βλύνετε τη διαφορά που υπάρχει τόσο χρόνια, που ουσιαστικά μιλάμε για ένα πρωτάθλημα ή για μια ένωση δύο και τριών ταχυτήτων. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες αρκετά δυνατές ομάδες, μετά από το χάος και από και τώρα η άποψη. Πώς γίνεται όλες αυτές να έρθουν σε κοντινά. Σίγουρα τα κενά είναι μεγάλα και τα κενά υπάρχουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δείτε, το πρωτάθλημα είναι τριών και μπορεί και τεσσάρων ταχυτήτων καμιά φορά. Όσο μάλλον σε ένα πολυνησιακό νομό με τόσα προβλήματα και τόσα διέξοδα. Ας έχουμε γεραιές και δυνατές ομάδες πρώτες σε κάθε νησί και σιγά σιγά τα πρωταθλήματα θα γίνουν και πιο ανταγωνιστικά. Εγώ θυμάμαι μικρός τα χωριά σε κάθε νησί, ακόμα και στα δικά μας. Ποιος δεν θυμάται τέρμπι εδώ, Φίνικας, Άνος Σύρος, Πάγος, έτσι με ένα γήπεδο κατάμεστο και γεμάτο. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο πιστεύω σιγά σιγά μπορεί να γίνει σε κάθε νησί. Αλλά βέβαια κάτω από ειρηνικά πλαίσια και σίγουρα φύλαδο και όχι υπαρικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω αν θέλει άλλο να κάνει ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους. Εντάξει, και όσον αφορά απλά να βγάλω και την πικρία μου και τη στεναχώρια, γιατί με τον κύριο Μάγκαρη έχουμε γίνει και φίλοι πλέον, είναι ότι από κάποια mail που δεν πήραν έγκαιρα είναι εδώ ο υπεύθυνος εισαγωγικά. Και οτιδήποτε άλλο υπήρξε μια, όχι παραπληροφόρηση, μια αργή πληροφόρηση της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα είναι αυτό που βλέπετε εδώ γύρω σας. Είμαστε νέοι άνθρωποι, έχουμε όραμα το ποδόσφαιρο και πιστεύουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι καλό για αυτό. Σας ευχαριστούμε.